Πάμε στον κύριο Νίκο Πετρουλάκη. Καλησπέρα κύριε Πετρουλάκη. Ο κύριος Πετρουλάκης είναι διευθυντής του γραφείου της εφημερίδας «Η Δημοκρατία» στην Μακεδονία, στη Βόρειο Ελλάδα. Μάλιστα. Και είναι υποψήφιος με το κόμμα της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου στο Ευρωψηφοδέλτιο. Καλησπέρα, όπως εύχομαι σε όλους τους υποψηφίους όλων των κομμάτων που φιλοξενώ, θα σας πω και εσάς καλή προσωπική επιτυχία. Για πείτε μου τώρα, ποιες είναι οι αντιδράσεις επάνω στη Μακεδονία, γιατί έχετε πλήρη εικόνα, μετά τις δηλώσεις της κυρίας Σιλάνοφσκα και βεβαίως του κυρίου Μίτσκοσκι, δηλαδή της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας και του εντολοδόχου Πρωθυπουργού, ο οποίος θα σχηματίσει σε λίγο κυβέρνηση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, προηγουμένως παρακολούθησα, όπως και όλοι οι τηλεθεατές, μια καταπληκτική ανάλυση από τον κύριο Κοτάκη. Έτσι. Και από εσάς προσωπικά, γιατί αναπτύξατε πλήρως το θέμα και όχι μόνο το θέμα με τους Τούρκους, αλλά και το θέμα με το Σκοπιανό. Ήθελα να σας πω ότι εδώ πέρα στην Μακεδονία, στην Θεσσαλονίκη, γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα, ποτέ δεν πιστέψαμε ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία με τους Σκοπιανούς. Και να ξέρετε ότι όσοι είμαστε Μακεδόνες και βλέπαμε τα αυτοκίνητα να περνάνε από τη γειτονική χώρα, η οποία το όνομα της είναι Βαρντάρσκα, αυτό είναι το πραγματικό της όνομα, όταν περνούσαν με το MKD ή το NMK στις πινακίδες, πραγματικά χρειαζόμασταν υπογλώσσιο. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, τώρα μετά τις δηλώσεις, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ξεγύμνωμα της όλης κατάστασης. Οι Σκοπιανοί λένε συνεχώς το όνομα Μακεδονία. Κανένας δεν αναφέρει ούτε Βόρεια ούτε τίποτα άλλο. Καταρχάς, η Μακεδονία είναι μια και είναι Ελλάδα η Μακεδονία. Από εκεί και πέρα, αυτοί χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο συνεχώς. Δεν άλλαξαν τίποτα. Ούτε στα βιβλία τους άλλαξαν τίποτα. Σε κάτι πινακίδες άλλαξαν μόνο και κάποιες μικρές πινακίδες όπου έγραψαν ότι είναι ο στρατιλάτης, ο οποίος ξεκίνησε από την Ελλάδα για το Μέγα Αλέξανδρο, με κάποια αγάλματα τα οποία έχουν εκεί. Πραγματικά υπάρχει αντίδραση εδώ πάνω, πολύ μεγάλη, και η αντίδραση ξεκίνησε από την ημέρα που ο Τσίπρας χωρίς γραβάτα και ο Κοζιάς με το αριστερό χέρι πήγαν και υπέγραψαν την κατάπτυστη συνθήκη των Πρεσπών. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπόρεσε κανένας να το αντέξει και κανένας να το χωνέψει από τότε έως τώρα. Από εκείνη τη μέρα όμως και μετά, ούτε σημαίνει κυβέρνηση δια του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος πριν τις εκλογές του 19 μας έλεγε ότι θα κάνει τα πάντα για να αποτρέψει ή τέλος πάντων να μειώσει τη συνθήκη των Πρεσπών, δεν έκανε τίποτε απολύτως. Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, μετά τη δήλωση της σημερινής Προέδρου των Σκοπιανών, και η οποία είπε ότι εγώ είμαι Μακεδόνες και καμία άλλη λέξη δεν αρμόζει σε εμάς, να αναφέρει για πρώτη φορά τη λέξη τα Σκόπια. Ενώ μέχρι τώρα έλεγε η Βόρειος Μακεδονία ο κύριος Πρωθυπουργός και καλούσε και τους αντίστοιχους πρωθυπουργούς της γειτονικής χώρας συνεχώς εδώ και τους προσφωνούσε με το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Τώρα ξαφνικά έγιναν Σκόπια μετά από αυτήν την εξέλιξη, εδώ το χαστούκι το οποίο μας έδωσαν και από εκεί. Τίποτα δεν θα γίνει, κύριε Παναγιωτόπουλε. Οι Σκοπιανοί θα αναφέρουν το όνομά τους ως Μακεδονία και εμείς πάλι θα γυρίσουμε στα παλιά. Κατά την εκτίμηση τη δική μας και σύμφωνα με την εκτίμηση Ελληνικής Λύσης, αυτή η κατάρτιση συμφωνία πρέπει να ακυρωθεί άμεσα. Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να προχωρήσει σε ακύρωση συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία δεν έχει σε τίποτα ευνοήσει βοηθήσει την Ελλάδα. Και ας δώσω και μια πληροφορία, γιατί συνήθως αυτά τα θέματα δεν λέγονται, δεν αναφέρονται. Κάποια στιγμή ο Τσίπρας έλεγε ότι θα έχει τον εναέριο χώρο η Ελλάδα και τα δικά μας τα αεροπλάνα θα ελέγχουν τον εναέριο χώρο των Σκοπίων κλπ. Αυτό έχει γκρεμιστεί από μια συμφωνία που έγινε με το ΝΑΤΟ τον Οκτώβριο, πριν από κάποιους μήνες, όταν πλέον τα μαχητικά του ΝΑΤΟ είναι αυτά τα οποία ελέγχουν τον εναέριο χώρο των Σκοπίων και όχι τα ελληνικά. Και μάλιστα στο ΝΑΤΟ, μέσα, όπως ξέρετε πολύ καλά και ξέρουν όλοι, είναι και η Τουρκία. Άρα και τουρκικά μαχητικά λοιπόν ελέγχουν τον εναέριο χώρο των Σκοπίων και μπορούν να καταγράφουν και κάποιες φωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο από το δικό μας χώρο. Αυτή είναι η εκτίμησή μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετρουλάκη. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλό κουράγιο και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Προσωπική. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.